να έρθει η ανάπτυξη. Και μάλιστα μιλάει για 12 έως 40.000 θέσεις εργασίας. Είναι αυτό για το οποίο φωνάζει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Να καλημερίσω τον πρόεδρο, να τον καλημερίσω και να τον ρωτήσω. Αδυνατισμένο σας βλέπουν οι τηλεθεατές. Αρχίσατε δίαιτα, κύριε πρόεδρε, λόγω των σκληρών. Είναι από το πολύ τρέξιμο. Και πράγματι τρέχετε. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τρέξουμε και να προπονηθούμε για μαραθώνιο. Και όχι για 100 μέτρα σπριντ. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι γίνονται και λαθεμένες επιλογές που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Σωστό. Και νομίζω ότι ήρθε καιρός κάποια στιγμή οι σοβαρές φωνές να ακούγονται περισσότερο σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες με ιδιαίτερη προσοχή, διότι και στα οικονομικά και στα πολιτικά έχετε μία ξεκάθαρη θέση και άποψη. Για παράδειγμα, σας άκουσα να λέτε, κύριοι, σε ποια εξεταστική θα πάμε? Να βγάλουμε τα άπλυτα στη φόρα και αυτά να τα παραλαμβάνουν οι ξένοι, να ανεβαίνουν τα σπρέτ, να γίνεται της κακομοίρας και να μας εγκαλούν για πράγματα για τα οποία μπορεί να γίνει λάθη στο παρελθόν, αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή πρέπει πάση θυσία η αραγής ενότητα να παραμείνει στην πατρίδα μας. Γιώργο, νομίζω ότι ζούμε το πλοίο των τρελών. Είναι ενδιανόητα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ψάχνουν για τροφή οι γραφίδες. Ναι. Έχω πάλι την αντίχηση, αν μπορούν λίγο τα παιδιά. Βεβαίως. Θα το ρυθμίσουν. Πρέπει να πω τούτο, ότι βρισκόμαστε στη δίνη των γεγονότων. Οι γραφίδες μας πολεμούν. Οι κερδοσκόποι κεροφυλακτούν. Και εμείς θα τους δώσουμε τροφή. Εμείς θα τους πούμε, κοιτάξτε, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν απατεώνας και ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν μεγαλύτερος απατεώνας. Και θα λέει η Νέα Δημοκρατία και θα λέει το Πασό. Αυτή τη στιγμή δεν μου χρειάζεται κατά καμία έννοια ο επιμερισμός των ευθυνών. Αυτό μου χρειάζεται να αποφύγω την κρίση. Είπα λοιπόν εις τον Πρωθυπουργό, όπως και στη Νέα Δημοκρατία, στέλνω την υπόθεση στον εισαγγελέα, μια και δεν το κάνετε εσείς. Και ο εισαγγελέας να τη μελετήσει και να διαβάσει τη Βουλή, εάν και εφόσον βρει πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι όμως αυτό που ανακάνετε. Είναι έγκλημα. Εγώ, Γιώργο, κάνω μια δήλωση στην εκπομπή σου. Σκέφτομαι εξαιρετικά σοβαρά να μην συμμετέχω σε αυτήν την επιτροπή. Είναι να πω, πρώτη φορά που το λέτε. Ναι, βεβαίως, πρώτη φορά το λέω. Δηλαδή, το θεωρώ διανόητο να πάω σε μια επιτροπή που θα βγάζει τα μάτια της Ελλάδος. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, η Ευρώπη πιέζει και θέλει κάποιον φυλακή, γιατί αισθάνεται ότι εξαπατήθηκε. Ναι, μέσω της αγγελίας, όχι μέσω της Βουλής. Δεν δέχομαι εγώ αυτή τη στιγμή, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσω ο κόσμος φυλακή. Φυλακή θα πάει κάποιος αν η ανεξάρτητη και αδέσμευτη ελληνική δικαιοσύνη βρει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι ένα μεγάλο λάθος. Όπως επίσης, Γιώργο, είναι τεράστιο το λάθος. Και μίλησα στον κύριο Πρωθυπουργό λέγοντας να λάβει υπόψη την κόπωση του ελληνικού λαού. Χρησιμοποίησα αυτή τη φράση. Υπάρχει τρόπος να δημιουργηθούν τα κεφάλαια εκείνα έξω από τη φορολογία. Δηλαδή, είπα στη Βουλή και επανέλαβα στον κύριο Πρωθυπουργό, μπορώ να δημιουργήσω εγώ 15 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή έσοδα, 15 δισεκατομμύρια να κινήσω την αγορά. Πώς? Χωρίς να επιβάλλω καμία φορολογία. Δηλαδή, θα καλέσω τις κατασκευαστικές εταιρείες, κατασκευάστριες εταιρείες των δρόμων και θα πω, κύριε, λίγη σύμβασή σου το 30 ή το 35. Σου δίνω 5 χρόνια επιμήκυση των διοδίων. Ναι. Τότε, σήμερα κάνε μου δρόμους. Σήμερα κάνε μου ανάπτυξη. Φτιάξε μου το δρόμο Ελευσίνα-Αθήβα. Ένωσέ μου τα δύο αεροδρόμια. Δηλαδή, να δημιουργήσω θέσεις εργασίας. 15 δισεκατομμύρια είναι τα κεφάλαια τα οποία μαζεύω με μία επιμήκυση κάποιων ετών. Αυτά τα 15 δισεκατομμύρια πέσουν τώρα στην αγορά. Δημιουργώ συνθήκες ανάπτυξης. Σωστό. Θα έχω 300.000 περίπου θέσεις εργασίας. Θα δουλέψουν και οι Έλληνες, αλλά δουλέψουν και οι μετανάστες, οι οποίοι τώρα δεν έχουν δουλειά και σκοτώνουν τον κόσμο στον δρόμο. Απλά πράγματα. Είπα επίσης ότι δεν θα πάμε ως επέτες στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σαρκοζή. Αλλά θα πάμε και θα τους πούμε τα εξής πράγματα. Κύριοι, έχουμε ματώσει, γιατί εσείς εδώ και χρόνια μου παίρνετε το 80% του βιός μας. Έτσι. Με τα μεγάλα καταστήματα. Εδώ επένδυση κάνετε καμία, κυρία Μέρκελ, μου φέρετε τα lead. Εσείς κάνετε καμία, κύριε Σαρκοζή, μου φέρετε τα Carrefour. Εσείς κάνετε καμιά άλλη, μου φέρετε το IKEA και το Praktiv. Καλώς τα φέρατε. Αντισταθμιστικά θα μου κάνετε 5 εργοστάσια να παράγω προϊόντα για να φέρω λεφτά μέσα, για να κάνω εξαγωγές. Ή μόνο θα μου παίρνετε το χρήμα. Άρα μου χρωστάει, δεν χρωστάω. Τρίτον,
αυτό το οποίο έθεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υιοθετήθηκε από τον κόκκινο Ντάνι και τον Φάρατζ, ναι, είναι ότι βοηθήστε με να διακόψω τους εξοπλισμούς, αποκλείοντας την Τουρκία από τα πόδια μου. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Δέκα δις δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, οι εξοπλισμοί. Δέκα δις δεν είναι το κλιπάκι που μας βάζουν κάθε χρόνο, γιατί με δέκα δις, μάνι μάνι, η κυβέρνηση θα έχει λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, Γιώργο, του δανείου πρόβλημα, των 20 το πρόβλημα είναι 23 δις. Εάν λοιπόν κατορθώσω και μειώσω τους εξοπλισμούς και ταυτόχρονα κλείσω τη διαρροή που έχω από τους μετανάστες, ναι, όπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο πάνε στην πατρίδα τους. Ναι. Λεφτά δικά τους είναι από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική τώρα του τίμιου ή λιγότερο τίμιου αγώνα. Εγώ μπαίνω στη λογική ότι έχω μια μεγάλη διαρροή που δεν μου επιτρέπεται σαν χώρα. Εάν δεν λύσω το θέμα των μεταναστών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή απορροφήστε εσείς, δεν μπορώ εγώ, δεν θα μπορέσω να σωθώ. Η Ελλάδα, η ηρωίνη να πουλούσε, δεν μπορούσε να βγει επάνω από αυτή τη διαρροή που έχει. Έχω εξαγωγές 8 δισεκατομμύρια. Εισαγωγές έχω 28 δισεκατομμύρια. Έχω άνοιγμα ετησίως 20 δις. Έτσι είναι. Έχω περίπου 50 δις άνοιγμα από τα υπερκαταστήματα που μου φεύγουν και πάνε τα λεφτά έξω. Έχω 10 δις από τους μετανάστες. Αυτό το άνοιγμα δεν πιάνεται. Δηλαδή να έχω όλο το χρυσό των ΗΠΑ, πάλι θα έρθω σε λίγα χρόνια σε έλλειμμα. Άρα λοιπόν χρειάζομαι να βρω τρόπους να μπορέσω να επιβιώσω, όχι με την φορολογία που έχει βρει ο κύριος Παπανδρέου, το εύκολο τρόπο, αλλά με έξυπνες κινήσεις. Σου είπα, Γιώργο, πριν από λίγο τα διόδια. Επαναλαμβάνω, αύριο το πρωί, απόφαση στη Βουλή. Η οικοδομή δεν έχει πόθεν έσχες. Τα λεφτά δεν μπορεί να τα φας στα μπουζούκια. Τα λεφτά δεν μπορεί να τα πάρεις αυτοκίνητο, αλλά άμα κτίσεις ένα σπίτι, αγοράζεις ένα σπίτι, δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες. Αυτομάτως λοιπόν θα κινηθεί η οικοδομή. Δεν έχω άλλο εργοστάσιο στην Ελλάδα. Σωστό. Παρά μόνο την οικοδομή. Εάν λοιπόν δεν δημιουργήσω ανάπτυξη, εάν δεν δουλέψει ο κόσμος, αυτομάτως θα μπω όχι στο Διεθνές Ταμείο, θα μπω στο χειρότερο κελί που μπορεί να έχει σήμερα η διεθνής κατάσταση. Σωστό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τα θέρατα και υπάρχουν οι μη υπαίθριοι. Είναι ένας πλούτος στα χέρια της κυβέρνησης. Είναι βεβαίως τεράστιο κεφάλαιο. Κάθονται και το κοιτάζουν, κύριε Πρόεδρε. Οι υπαίθριοι, 4,5 δις, το έκανε χάλια ο κύριος Σουφλιάς, ήρθε η κυρία Μπριμπίλη και το έβαλε στην απομόνωση. Έχω 1,5 εκατομμύριο αυθαίρετα, είπα στη Βουλή, στον Υπουργό. Έτσι. Μπορούμε να τα γκρεμίσουμε. Μου λέει, δεν φτάνουν όλες οι πολιτεύσεις Ευρώπης. Ωραία, εφόσον δεν τα γκρεμίζουμε, πες στον κόσμο, θα στρεμοποιήσω όπου θα έχει και ρεύμα που σήμερα ζει με το υγραέριο. Ναι. Και μάζεψε τόσο όσα χρήματα σου χρειάζεται για να μπορέσεις να βγεις από την ύφεση. Άρα εσείς είστε υπέρ της νομοποίησης αυθαιρέτων και των ημιπαίθριων χώρων και έσοδα θα εισπράξει το κράτος. Και είμαι ο πολίτης... υπέρ της λογικής, Γιώργο. Μάλιστα. Μπορώ να τα γκρεμίσω. Δεν μπορώ να τα γκρεμίσω, δεν έχω τη δύναμη, τα νομοποιώ, δημιουργώ ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε αυτούς και μαζεύω χρήματα. Ακριβώς. Γιατί η κατάργηση του 14ου μισθού, που θυμάσαι το είχα πει και στην εκπομπή σου, ότι έρχεται, ήταν απότοκος και απόρρια. Όταν πήγαινα εγώ στην Ευρώπη, μου λέγανε στα φόρα, ρε εσείς, εμείς 12 μισθούς οι Γερμανοί και εσείς 14 και ας πληρώσουμε και από πάνω. Και έλεγα, παιδιά, έρχεται καμπανάκι. Όταν το πρώτο είπα στη Βουλή, λιδόρισαν. Τώρα λοιπόν επιβάλλεται. Γιατί εγώ πιστεύω καλύτερα το προλαβάνει παρά το θεραπεύει. Μετά έρχεται αύξηση του ΦΠΑ. Αύξηση του ΦΠΑ σημαίνει ότι θα στεγνώσει η αγορά και δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη ούτε σε μία 20ετία. Δηλαδή τα φόπλακα. Είναι λάθη επιλαθών. Δεν χρειάζονται να επιβληθούν αυτά τα μέτρα. Η Ευρώπη σου λέει: εγώ θέλω να μου κλείσει το έλλειμμα. Κόψε το λαιμό σου. Θέλω να μπει στο 3% του ανελαστικών του μάστη που είναι ανεδαφικό. Εκεί θα πας. Δεν με ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ λέω: δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Μάλιστα. Και πρέπει, Γιώργο μου, μισό λεπτό και θα σου δώσω ένα ακριβώ στίγμα αυτά τα οποία είπα στον Πρωθυπουργό. Θέλουμε το παρασκήνιο ακριβώ των όσων κουβεντιάσατε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εγώ την προηγούμενη Πέμπτη, ναι, έψαχνα να βρω τον Πρωθυπουργό, έφευγε να πάει στις Βρυξέλλες, για να του δώσω μια σημαντικότατη πληροφορία. Οποία... Γιατί άλλαξε στάση η Μέρκελ και ο Σαρκοζή και οι άλλοι με την Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκανε κάποια στοιχεία ενδεικτικά ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία και η Σουηδία, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκτός ΟΝΕ, ναι, έχουν αρχίσει μια συστηματική υπονόμευση να διαλυθεί η ΟΝΕ που δεν τους εξυπηρετεί. Αυτό λοιπόν ήταν μεγάλο στοιχείο. Αυτό έφερε σε μια κατάσταση περίπου πανικού και τον Σαρκοζή και τη Μέρκελ, ότι αμάν κάτι συμβαίνει εδώ. Εκεί την ώρα ο Πρωθυπουργός έμπαινε μέσα για να μπει, ακούστε, το μαζί διαλύεται. Διώχτε με. Ή δώστε μου λεφτά, ή βοηθήστε με ουσιαστικά και όχι λόγια, παρόλες, πολιτική στήριξη, ή φεύγω, με διώχνετε και διαλύεται η ΟΝΕ. Έπρεπε να το γυρίσει.
ή έτρεμαν. Δεν πήρε τίποτα. Πήρε μια όρεση πολιτική στήριξη.